να δούμε ακριβώς τι ζητήθηκε και τι αποφασίστηκε και με τι ποσοστό. Δηλαδή, ήταν ομόφωνη η απόφαση? Για πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, ήταν η συνάντηση, πήγε καλά, ήμασταν σε απαρτία επιτέλους. Δεν άλλαξε κάτι στην απόφαση της Επιτροπής, διότι δεν αλλάξανε και οι προϋποθέσεις. Δεν είχε αλλάξει τίποτα στο μεταξύ, επομένως Η απόφαση ήταν να μην αλλάξει τίποτα από την προηγούμενη απόφαση, μειοψηφούντας βεβαίως του Δήμου Ιεράπετρα, των εκπροσώπων του Δήμου Ιεράπετρα. Μάλιστα. Οπότε τώρα τι γίνεται, γιατί έχουμε σύσκεψη, στη σύσκεψη τελευταία, κύριε Παρακαμιάν, δηλαδή και με τον Υπουργό έγινε σύσκεψη, όχι βέβαια μαζί σας αν δεν κάνω λάθος. Πού πάει η ιστορία? Γιατί πολλοί πιστεύουν ότι τελικά όπου δεν θα γίνει κάτι, τίποτα στο νησί, αυτό εισπράττω από τον κόσμο. Όταν λέτε δεν θα γίνει τίποτα, ότι δεν θα αλλάξει κάτι, ότι δεν θα αλλάξει κάτι, αυτό λέει ο κόσμος, ναι. Παρακολουθώντας όλες αυτές τις εξελίξεις, τις αντικρουόμενες απόψεις, και λέω αντικρουόμενες γιατί ήρθε στο γραφείο μας εχθές δεν ξέρω αν κοινοποιήθηκε και σε εσάς η πρόταση του συνδυασμού του κυρίου Χινόπουλου, Νότια Συνεργασία Ανάπτυξη, για τη Χρυσή. Μέσα σε αυτά προβλέπεται και όλη αυτή η πρόταση δική σας, δηλαδή το να καθοριστεί πόσες επισκέψεις θα έχουμε, το ότι μπορούμε το καραβάκι να αφήνει έξω από το... Δηλαδή ακριβώς η πρόταση του Υπουργείου, ακριβώς η πρόταση του Υπουργείου είναι πρόταση του κ. Χινόπουλου. Ενδεχομένως λοιπόν ενσωματώθηκε η πρόταση του συγκεκριμένου επιχειρηματία και επικεφαλής παράταξης του Ενότητας Συνεργασία Ανάπτυξη, έτσι, του Δημοτικού Συμβουλίου, ενσωματώθηκε στην πρόταση Χατζηδάκη και στην ΚΙΑ. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να βγάλω άκρη τι άλλαξε από τότε, ας πούμε, γιατί αυτή η πρόταση έχει σταλεί αμέσως μετά. Έχουμε εδώ, μας έχει έρθει στο γραφείο μας, στο δημοσιογραφικό εδώ, η πρόταση του κ. Χινόπουλου, μπορούμε να σας τη στείλουμε αν θέλετε να τη δείτε. Ποια πρόταση? Τι έλεγε το 2019 ήταν αυτό, 19. Τότε που ήρθε ο Υπουργός. Το 20, το 20. Α, τότε που είχε κάνει παρατάξει. 22 έκτου του 20 είναι η πρόταση. Πού πάει στον πρόεδρο? Δεν ξέρω, την έχετε υπόψη σας? Γιατί λέω μην υπήρχε τίποτα καινούργιο. Όχι, αυτή είναι η πρόταση. Του 20 είναι η πρόταση. Μπερδεύτηκα εγώ με το 19. Τότε που ήρθε ο Υπουργός. Οπότε ο κόσμος λέει, αυτά που εισπράττουμε από τους ακροατές, δεν θα γίνει τίποτα. Μωρέ, εντάξει. Σιγά τώρα. Δηλαδή αυτή είναι, υπάρχει μια απογοήτευση. Κοιτάξτε, για το νησί γίνονται πράγματα. Εγώ θέλω να σας πω ότι η Επιτροπή, η οποία έχει αναλάβει να συντονίσει τις υπηρεσίες, να εφαρμοστούν όλες αυτές οι προτάσεις που έχουν ενσωματωθεί στην ΚΙΑ, να γίνουν πραγματικότητα και να μην το κουβεντιάζουμε μόνο. Λοιπόν, για φέτος, καθώς δεν έχει προκύψει κάτι από την ούτε από τη σύσκεψη με τους υπουργούς που συμμετείχαμε κι εμείς, δεν έχει προκύψει κάτι χειροπιαστό. Υπόθηκε ότι ξέρω εγώ θα μπουν φύλακες, ότι ο ΦΠΚΑ δηλαδή θα παραχωρήσει κάποιους φύλακες από αυτούς που θα προσλάβει μέσω ΑΣΕΠ και τα λοιπά. Αυτά βέβαια τα γνωρίζαμε, γιατί εμείς είμαστε σε επικοινωνία με τον ΦΠΚΑ και μάλιστα εδώ και τουλάχιστον 1,5-2 μήνες, αλλά δεν έχει προκύψει κάποια αλλαγή, δηλαδή φάγαμε το χρόνο μας τζάμπα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι εάν πραγματικά
αλλάξουν κάποια πράγματα. Δηλαδή έρθουν 3-4 φύλακες, δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ασφάλεια των ενός νοσηλευτικού γραφείου αυτού. Πρώτων βοηθειών, για τις πρώτες, τέλος πάντων, βοήθειες σε αυτό. Δηλαδή, να είναι η επισκεψιμότητα του νησιού σε κάποιο, να έχει κάποια στοιχειώδη, τέλος πάντων, αυτή. Τότε το είχαμε πει και πριν 2-3 εβδομάδες ότι θα αλλάξουμε, αλλά θα αλλάξει δηλαδή η άποψη. Δεν νομίζω ότι κάποιος από την Επιτροπή θα πει όχι. Αλλά να υπάρχει φύλαξη. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, η σκέψη αυτή υπάρχει από το Υπουργείο, έχετε, από τις επαφές σας που έχετε κάνει κι εσείς, υπάρχει αυτή η πρόθεση μήπως δούμε στο άμεσο διάστημα κάποια κατεύθυνση τέτοιες λύσεις? Υπάρχει, σας λέω, εγώ αυτά που έχω μέχρι στιγμής είναι αυτά που πάλι έχω ξαναπεί από τον σταθμό σας. Είναι 3 πράγματα που έχουμε σε επικοινωνία με τον ΟΦΠΚΑ. Πρώτον, ότι θα στηρίξει οικονομικά την Επιτροπή για να μπει δικηγορικό γραφείο για το ιδιοκτησιακό, γιατί αυτό δεν προβλέπεται από το σχέδιο δράσης, το ξεκαθάρισμα του ιδιοκτησιακού. Μάλιστα. Είναι κάτι εξτρά δηλαδή. Θα μας στηρίξει λοιπόν ο ΟΦΠΚΑ με αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι θα μας παραχωρήσει όλη την Επιτροπή αλλά στη Διεύθυνση Δασών ένα σκάφος το οποίο έχει ήδη πάρει, αλλά χρειάζεται μια γραφειοκρατία για να περάσει τον ΟΦΠΚΑ, δηλαδή το όνομα του ΟΦΠΚΑ το σκάφος. Μάλιστα. Από το φορέα διαχείρισης Εύρου. Και μόλις γίνει αυτό θα το φορτώσουν στο πλοίο να μας το στείλουν για να κάνουν οι άνθρωποι τη δουλειά τους από τη δασική υπηρεσία, σε αυτοψίες δηλαδή. Και το τρίτο είναι η παραχώρηση, όχι η παραχώρηση, τέλος πάντων η απόσπαση φυλάκων για την φύλαξη, ας πούμε, του νησιού. Δεν ξέρουμε τον αριθμό των φυλάκων και εσείς δεν ξέρουν και αυτοί πόσους φύλακες θα έχουν στο τέλος. Αυτό είναι μια διαδικασία που θα γίνει να σφασέψει. Τους επόμενους μήνες, 2-3 μήνες, θα έχουμε αυτά τα 3 πράγματα. Πάντως, αν αυτά τα 3 πράγματα τελικά ικανοποιηθούν ακριβώς με τη σειρά αυτή, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα πια να μπορεί να τροποποιηθεί η απόφασή σας και να μπορέσει να λειτουργήσει το νησί με επισκεψιμότητα, η οποία θα έχει και τον έλεγχο και από τη μεριά των υπηρεσιών, αλλά και από τη μεριά από εκεί και πέρα και των εισιτηρίων που θα πρέπει να κόβονται. Δεν θα πρέπει να γίνει κάποια από αυτές τις διαδικασίες λίγο να ελέγχεται και αυτό, γιατί τα υπεράριθμα εισιτήρια, έχετε και εσείς γνώση, δεν είναι μόνο εδώ, είναι σε όλα τα μέσα μεταφοράς, υπάρχει το πρόβλημα. Βέβαια, κοιτάξτε, εάν γίνουν αυτά που λέμε τώρα, δηλαδή αν έρθουν φύλακες όντως και δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, τότε αυτό που θα εξετάσουμε είναι ο αριθμός των επισκεπτών που θα επισκέπτεται τη Χρυσή. Φυσικά θα τεθεί ένας αριθμός ασφαλείας, γιατί ένα πλαφόν, δηλαδή. Όπως γνωρίζετε το σχέδιο δράσης προβλέπει το να γίνει μελέτη φέρουσας χωρητικότητας του νησιού. Μάλιστα. Τα νούμερα που έχουμε ακούσει κατά καιρούς, τα 500 άτομα που ήταν παλιά με την απόφαση του δασαρχείου, μετά που αυτό έγινε 1000, μετά που αυτό έγινε 1500, είναι αυθαίρετα νούμερα, δεν στηρίζονται σε κάποια μελέτη. Λοιπόν, αυτή η μελέτη θα γίνει στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης, και τότε θα είναι λίγο πιο οργανωμένα τα πράγματα, αλλά ακόμα είναι
ακόμα είναι αρχή. Δηλαδή, γιατί είναι αρχή για την Επιτροπή. Ναι, όχι, όχι για το νησί, έτσι, να το ξεκαθαρίζουμε. Για το νησί είναι 30 χρόνια ιστορία. Γιατί και τα ακούσματα που υπάρχουν δείχνουν μια τουριστική περίοδο, μια τουριστική χρονιά, η οποία πιθανότατα να ξεπεράσει και το 19. Οπότε και οι πιέσεις που θα δεχτεί το όλο θέμα αυτό θα είναι και μεγαλύτερες. Οπότε συνεχίζεται όλο αυτό. Εν τω μεταξύ δεν είναι μακριά ο Μάιος, ας πούμε. Οπότε φέτος τι θα γίνει? Ξέρουμε τι θα γίνει, κύριε Παραγκαμιά? Δεν έχω ιδέα τι θα γίνει. Δεν έχω ιδέα τι θα γίνει, γιατί εξαρτάται από την απόφαση που θα πάρει η αποκεντρωμένη. Η εισήγηση της Επιτροπής είναι αυτή. Είναι πολύ καλά τεχνηριωμένη, θεσμικά δηλαδή, από το νομικό πλαίσιο. Επίσης από την προϊστορία του νησιού, δηλαδή όλα αυτά τα φαινόμενα απληστίας, ασυδοσίας, παρανομίας, που δεν έχει αλλάξει τίποτα από αυτά. Εντάξει, και με γνώμονα τη διατήρηση του νησιού. Αυτός είναι ο γνώμονας. Έτσι, γιατί αν ο γνώμονας είναι ο τουρισμός, το νησί δεν θα υπάρχει σε λίγα χρόνια. Όλοι νομίζω το καταλαβαίνουν αυτό. Ναι, εννοείται αυτό. Οπότε την τελική απόφαση για το τι θα γίνει, ας πούμε, από 1η Μαΐου που ξεκινούν οι κρουαζιέρες τέτοιου τύπου, θα την έχει η αποκεντρωμένη διοίκηση. Βέβαια, έτσι, η αποκεντρωμένη. Ωραία, εσείς εισηγήστε, παρακολουθούμε και τις συνεδριάσεις σας, μιλάμε συχνά μαζί να δούμε τι εισηγήστε, αλλά από εκεί και μετά είναι θέμα πολιτικής βούλησης, αντιλαμβάνομαι. Και πράξεων στο να καλυφθούν οι ανάγκες, οι πρώτες. Είναι θέμα αποφάσεων, όπως θα έλεγα, γιατί αυτή τη βούληση, όπως έχω πει επανειλημμένα, την έχει βούληση, την έχουμε κάνει λάστιχο. Είναι θέμα αποφάσεων, αυτό είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Να σας ευχαριστήσω. Ξέρω κάτι άλλο αν θέλετε να μας πείτε. Να προσθέσω ότι η Επιτροπή είχε δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας για να επεξεργαστεί το σχέδιο, την ειδική περιβαλλοντική μελέτη για το νησί. Αυτή η διαδικασία ολοκληρώθηκε. Η ομάδα δούλεψε αρκετά και έκανε πολλές και σοβαρές τροποποιήσεις στην πρόταση, στην ειδική περιβαλλοντική μελέτη, για να εναρμονιστούν οι προτάσεις της με το σχέδιο δράσης για το νησί, αλλά και με το σχέδιο δράσης για τον οικότοπο Αργέφτων, που είναι πανελλαδικό βέβαια, αλλά που υπάρχει και στο νησί. Θα δούμε στη συνέχεια τι από αυτά θα γίνουν αποδεκτά, θα ενσωματωθούν στην ειδική περιβαλλοντική στη συνέχεια. Φαντάζομαι ότι γιατί αυτό λύγει στις 15 του μήνα, αύριο δηλαδή, θα δούμε τι από αυτά θα ενσωματωθούν στην ειδική περιβαλλοντική μελέτη. Το παρακολουθούμε το θέμα. Εμείς σας ευχαριστήσουμε που όποτε και αν σας ζητήσουμε να τοποθετηθείτε και να κουβεντιάσετε μαζί μας, δεν μας αρνείστε. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά, φίλες και φίλοι.